Η συνεργασία πολιτών με την πυροσβεστική αποβαίνει σωτήρια σε ό,τι αφορά στη διαφύλαξη του δασικού μας πλούτου. Με αυτή τη βασική αρχή, συνάντηση πραγματοποίησε η Διοίκηση της Πυροσβεστικής με τον Κυνηγητικό Σύλλογο Ξάνθης, καθώς ήδη ξεκίνησε η κυνηγητική περίοδος και έτσι τα μέλη του Συλλόγου οργώνουν κυριολεκτικά τα βουνά. Δική μου πεποίθηση, αλλά και πολιτική θα έλεγα, είναι η όσο πιο στενή συνεργασία γίνεται όχι μόνο με τους πολίτες, τους οποίους προστρέχουμε κάθε λίγο και λιγάκι ζητώντας τους αυτή τη συνεργασία και την εμπλοκή σε εισαγωγικά στο δύσκολο έργο το οποίο έχουμε αναλάβει, αλλά και με τους φορείς και συλλόγους οι οποίοι καταγίνονται και δρούν μέσα στο δάσος, μέσα στο δασικό όγκο ή στον ορεινό όγκο. Και ο Σύλλογος Κυνηγών Ξάνθης, που αριθμεί από ό,τι ξέρω πολλά μέλη, είναι ένας από αυτούς. Και η συνάντηση έγινε ακριβώς αυτό το λόγο εν ώψη της κυνηγητικής περίοδου που άνοιξε πριν από λίγες μέρες και πρόκειται να ενταθεί από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά στον δασικό όγκο. Άρα λοιπόν στόχος αυτός ήταν δικός μας, να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με το Σύλλογο και, και το Προεδρείο και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, σε μια προσπάθεια και να τους κινητοποιήσουμε αλλά και να ανταλλάξουμε απόψεις και τεχνογνωσία πάνω στη γνώση του δάσους. Πολλές φορές οι πολίτες είναι αυτοί ή μέλη συλλόγων που δρούν και εργάζονται και δραστηριοποιούνται στο δάσος, που μας δίνουν πολλές πληροφορίες. Δεν είμαστε πανταγνώστες, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε όλα. Να σας δώσω μόνο ένα μικρό παράδειγμα, ότι στη χθεσινή πυρκαγιά μας οδήγησε κάτοικος από το Δαφνώνα, ο οποίος ήξερε τον δρόμο, γιατί υπήρχαν αρκετοί δρόμοι να πλησιάσουμε τη φωτιά. Ένας όμως ήταν αυτός που μας οδήγησε κοντά, χωρίς βέβαια να μπορούν να προσεγγίσουν τα οχήματά μας, αλλά τουλάχιστον απαλλαχθήκαμε από το χρονοβόρο περπάτημα που θα ήταν εις βάρος μας και υπέρ της πυρκαγιάς. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους συνεργάτες και πληροφορίες και ένας ή κάποιοι από αυτούς που μπορούν να μας δώσουν αυτές τις πληροφορίες είναι και οι κυνηγοί που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του έτους δραστηριοποιούνται κάνοντας το χόμπι τους ή υλοποιώντας το χόμπι τους, δραστηριοποιούνται μέσα στο δάσος, όπου μπορούν να γνωρίσουν καινούργια μονοπάτια, νέους δρόμους, να δουν σε τι κατάσταση είναι αυτή η δρόμη και να μας δώσουν πληροφορίες εάν τυχόν σε εκείνη την περιοχή συμβεί κάποια έναρξη πυρκαγιάς. Αυτός ήταν ο στόχος για τον οποίο επιδίωξα αυτή τη συνάντηση. Θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά η συνάντηση. Έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δέλτα Σίγμα των κυνηγών και κατ' επέκταση και των μελών. Συνοδεύονταν και από αντιπροσωπεία των θηροφυλάκων, οι οποίοι και αυτοί δραστηριοποιούνται για το δικό τους αντικείμενο μένα, αλλά μέσα στο δάσος. Άρα λοιπόν είναι πολλαπλώς χρήσιμη και η παρουσία τους, αλλά και η συνεργασία τους στο κομμάτι το οποίο έχουν αναλάβει. Πότε και πού έγινε αυτή η συνάντηση? Έγινε εδώ στο γραφείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο γραφείο του διοικητή. Ήταν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι τέτοιες συναντήσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται για να δώσουμε και το στίγμα στον πολίτη της συνεργασίας και της εξωστρέφειας που προσπαθούμε να δώσουμε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ξάνθης προς τον πολίτη και στην κοινωνία. Είμαστε παράγωγα της κοινωνίας, λειτουργούμε για την κοινωνία, άρα λοιπόν η κοινωνία θα πρέπει να μαθαίνει και τις δράσεις μας και τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, ώστε να επιτύχουμε όσο δυνατόν καλύτερα στο έργο μας. Μια πραγματικά σημαντική πρωτοβουλία, καθώς όπως σημειώνουν και οι ίδιοι κυνηγοί, η προστασία του περιβάλλοντος είναι υποχρέωση όλων των πολιτών, αφού το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας και οφείλουμε να το παραδώσουμε ανέπαφο.